Με ιδιαίτερα χαρά και λαμπρότητα εορτάσαμε τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, της Πολιούχου και Προστάτηδος της πόλης του Λαγκαδά, της Αγίας εκείνης την οποία τιμά ο λαός μας σήμερα με ποικιλία λειτουργικών εκδηλώσεων, με ασματικές ακολουθίες, με τη Θεία Λειτουργία ως κεντρική εκδήλωση και με ποικίλες αναφορές δια κηρυγμάτων, ομιλιών και άλλων επικαίρων εορτίων αναφορών. Όμως φέτος η πανηγυρής μας συμπίπτει ακριβώς με όλα εκείνα τα γεγονότα που συνέβησαν και που πραγματικά τραυμάτισαν και πλήγωσαν τις θρησκευτικές συνειδήσεις των εις Χριστόν πιστευόντων. Με αφορμή την πρόσφατη απερίσκεπτη πράξη μετατροπής της χρήσεως του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας εις μουσουλμανικό τέμενος. Θα θέλαμε από αυτή την πόλη, η οποία συνδέεται και με τον αναμορφωτή της Τουρκίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ, διότι εδώ, σε ένα χωριό του Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Από αυτή λοιπόν την περιοχή απευθύνομαι ένα μήνυμα αφυπνίσεως και πνευματικού συντονισμού προς όλα εκείνα τα οποία υπαγορεύουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου που αφορούν τις έννοιες του πολιτισμού, της ελευθερίας της συνειδήσεως και του σεβασμού της διαφορετικότητας του άλλου. Ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας αποτελεί ένα μνημείο παγκοσμίου κληρονομίας, όπως ετονίστη πολλαπλός και πολυτρόπος αυτήν ιδιαίτερα την περίοδο. Όμως έχει μία ταυτότητα και η ταυτότητα αυτού του μνημείου είναι Ιερός Ναός. Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγή της ταυτότητός του και της χρήσεώς του αποτελεί παράβαση διεθνώς ισχυόντων κανονισμών. Εάν λοιπόν ο πρόεδρος της γείτονος χώρας επιθυμεί ο χώρος αυτός να επανεύρει λειτουργική χρήση, η λειτουργική χρήση που προσυδειάζει στην αρχιτεκτονική, στην αισθητική και στην όλη παρουσία του μνημείου είναι η επάνωδός του στη χριστιανική λατρεία, αφού για αυτήν ανοικοδομήθηκε και αφού σε αυτόν τον τόπο εξυμνείται και δοξάζεται η σοφία του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις καλούμε την γείτονο χώρα, τον πρόεδρό της και όλους τους συντελεστάς που αφορούν στη διοίκησή της να επανεξετάσουν το όλο ζήτημα και να το δουν με ένα πνεύμα πραγματικής ηγεμονικής εκφράσεως, η οποία ηγεμονική έκφραση στηρίζεται στις έννοιες του δικαίου και του σεβασμού της διαφορετικότητας του άλλου. Εμείς απευθύνουμε μήνυμα αγάπης, συνεργασίας. Οι λαοί μας μπορούν να ζήσουν και να συνυπάρξουν ειρηνικά. Δεν υπάρχει σύγκρουση της Ορθοδόξου πίστεώς μας με το Ισλάμ. Υπάρχει σύγκρουση με την συμπεριφορά εκείνων των προσώπων οι οποίοι εργαλειοποιούν αυτή τη στιγμή τα όλα γεγονότα αποσκοπώντας τη δημιουργία άλλου κλίματος εν όψη διαφόρων γεωπολιτικών μελετουμένων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που όλα αυτά ασφαλώς μπορεί να έχουν την ιστορική τους πορεία, αλλά καλό είναι να αποσυνδεθούν με την πίστη, τη θρησκεία και τον πολιτισμό των λαών. Χρόνια πολλά.